Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Κλιμακώνεται η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και Τράπεζα της Ελλάδος για το προληπτικό πρόγραμμα στήριξης στο τέλος του μνημονίου. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πραγματικά, τις τελευταίες ώρες έχουμε δει έναν πόλεμο δηλώσεων από την πλευρά της κυβέρνησης μετά την χθεσινή πρόταση του ουσιαστικά του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, ο οποίος στην διάμεση έκθεση της Τράπεζας πρότεινε ότι μετά την λήξη του τρέχοντος μνημονίου θα πρέπει να υπάρχει ένα προληπτικό πρόγραμμα στήριξης, ουσιαστικά ένα μίνι μνημόνιο, ώστε η Ελλάδα να υποχρεωθεί να τηρήσει τις μεταρρυθμίσεις και να μην ξεφύγει από τον δρόμο, τον καλό δρόμο που έχει πάρει για την ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτή η πρόταση του κ. Στουρνάρα προφανώς έφερε πολιτικές αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Ουσιαστικά χαλάει την ρητορική, το επικοινωνιακό κομμάτι της καθαρής εξόδου το καλοκαίρι, γιατί αυτό η κυβέρνηση έχει επενδύσει στο ότι το καλοκαίρι θα φύγουμε μια και καλή από τα μνημόνια, θα είναι η χώρα που θα βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια. Αντίθετα, το μήνυμα μνημόνιο προτείνει ο κ. Στουρνάρας προφανώς δεν είναι καθαρή έξοδος. Έτσι, είχαμε χθες ένα οργισμένο, θα έλεγα, non-paper από την κυβέρνηση που τον χαρακτήρισε αποτυχημένο υπουργό μιας αποτυχημένης κυβέρνησης. Τη σκητάλη πήρε σήμερα ο κ. Παπάς, ο οποίος ανέφερε ότι στη διάρκεια της υπουργίας του κ. Στουρνάρα και από την κυβέρνηση την οποία υπηρετούσε, έκανε 150.000 θέσεις εργασίας, και φαίνεται ότι πλέον η όλη διαδικασία έχει πάρει πολιτικές διαστάσεις. Είναι αυτή τη στιγμή, αν θέλεις, το μείζον θέμα της επικαιρότητας, μαζί και ίσως και σε συνδυασμό, αν θέλεις, με τους πληστηριασμούς, γιατί και αυτό είναι ένα συναφές κομμάτι. Το τι θα γίνει με τις τράπεζες έχει να κάνει και με το ρόλο του κ. Στουρνάρα, προφανώς. Οπότε εκεί έχουμε δύο μέτωπα, τα οποία καλείται λίγες ώρες πριν τα Χριστούγεννα, και ενώ περίμενε η κυβέρνηση ότι θα έχει κάποιες ήρεμες μέρες μπροστά της να διαχειριστεί. Είχαμε χτες με πόνο την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας στη Βουλή, είχαμε την έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδας, και αυτό φαίνεται ότι χαλάει το ρητορικό αφήγημα της κυβέρνησης, η οποία ήθελε να κλείσει το χρόνο σε ένα πολύ πιο ήρεμα και πολύ πιο θετικά. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το θέμα είναι ότι ο κ. Στουρνάρας δεν απέχει μόνο δικές του απόψεις. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτά που λέει ο κ. Στουρνάρας είναι σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του, τον κ. Μάριο Ντράγκη, τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εκφραστή ενός εκ των θεσμών. Άρα δεν είναι μόνο ότι υπάρχει μια ελληνική φωνή, η οποία είναι μια παραφωνία στο όλο σύστημα, είναι εκπεφρασμένη άποψη των Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι η Ελλάδα πολύ δύσκολα θα ξεφύγει από κάποια μορφή επιτροπή. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αυτό προβλέπεται ούτως ή άλλως από το μνημόνιο. Το θέμα είναι, και αν θέλεις και αυτό που θα δούμε στη διαπραγμάτευση με το νέο έτος, είναι ποια μορφή θα έχει αυτή η επιτροπή. Αν θα είναι ένα τυπικό έλεγχο, αν θα είναι μια λογική από μακριά ελέγχου, ή αν θα είναι ένα πιο οργανωμένο, πιο συντεταγμένο μοντέλο επιτροπίας με αξιολογήσεις. Άρα θα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως νέο μνημόνιο. Όλο αυτό θα είναι, αν θέλεις, και το πολιτικό διακύβευμα των πρώτων μηνών του 2018, καθώς με βάση αυτό και η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει το δικό της αφήγημα.